Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα απαντά στις προκλήσεις της εποχής, φιλοξενώντας διεθνές πρόγραμμα με 14 διδάσκοντες από 5 χώρες της Ευρώπης και την Αμερική και 35 φοιτητές από 20 χώρες του κόσμου. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, το ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα για την εβδομάδα 26 Πρώτου έως 1η Δευτέρου γίνεται πόλος έλξης φοιτητών από απίθανες χώρες του κόσμου, όπως Καναδά, Χιλή, Κολομβία, Κροατία, Κύπρο, Αίγυπτο, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Ιταλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Ισπανία, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φυσικά και από την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων που διοργανώνει το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με μεταπτυχιακά προγράμματα στην ψυχολογία του αθλητισμού, του οποίου το ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μέλος. Το πρώτο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο το 1996 και στην συνέχεια ταξίδεψε σε άλλες 12 χώρες της Ευρώπης και τα τελευταία χρόνια στο ΤΕΦΑ στα Τρίκαλα. Λέγομαι Παπαϊωάννου Αθανάσιος, είμαι κοσμήτρος και καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας και διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Αθλητικής Ψυχολογίας, το οποίο ξεκίνησε το 2009-2010, πήραμε τους πρώτους φοιτητές. Ήταν ένα πρόγραμμα συνεργασίας με άλλα 3 κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, της Γιουβάσκελα της Φιλανδίας, της Λάιψιγκ στη Γερμανία και Λούντ Σουηδία. Και αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε για 5 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ούτως ώστε να δημιουργήσει ευκαιρίες να έρχονται ξένοι φοιτητές με υποτροφίες αρχικά να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια μας. Κοινό πρόγραμμα σπουδών, διετές, όλο 100% στα αγγλικά, και ταυτόχρονα να διευκολύνει και τις μετακινήσεις καθηγητών που διδάσκανε και όχι μόνο των 4 πανεπιστημίων αλλά και ξένους άλλους καθηγητές εκτός Ευρώπης που φέρναμε. Η χρηματοδότηση της σταμάτησε τελείως γιατί ήταν 5 χρόνια χρηματοδότηση το 2015, αλλά όμως συνεχίζει ως αυτοχρηματοδοτούμενο σήμερα. Και όπως είδατε νωρίτερα, έχουμε φοιτητές συνεχώς και έχουμε πολύ περισσότερες αιτήσεις από αυτές που μπορούμε να πάρουμε. Και αν είχαμε και εστίες, θα είχαμε και άλλες υποδομές καλύτερες, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο σε αυτό το μεταπτυχιακό εκτός Ευρώπης ή τουλάχιστον να έχουμε πολύ περισσότερες αιτήσεις. Πέρσι είχαμε 30 αιτήσεις, πήραμε τους 10 για παράδειγμα, που είναι, πληρώνουν όλα τα δίδακτρα αυτοί οι φοιτητές, τους είδατε είναι από όλο τον πλανήτη, από την Καναδά, Αμερική, από την Ινδία, από παντού έχουν έρθει έτσι. Το βρίσκουν μοναδικό ενδιαφέρον και ένα από τα, διότι συνδυάζει αυτό το διεθνή χαρακτήρα που έχει με τις υψηλής ποιότητας σπουδές που τους παρέχουμε, που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος του αντικειμένου της αθλητικής ψυχολογίας και ταυτόχρονα τις πολλές συνεργασίες διεθνείς που έχουμε και οι οποίες, τώρα το παράδειγμα που είδατε, ότι ξένοι καθηγητές και ξένοι μαθητές, φοιτητές έρχονται στο ίδιο μέρος, στα Τρίκαλα, για μια εβδομάδα από το πρωί ως το βράδυ και κάνουν μαθήματα, είναι κάτι το οποίο, αυτό το κάνουμε πολλά χρόνια, είναι 24 χρόνια συνεχόμενα που το κάνουμε, πριν ξεκινήσει δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Και αυτό ήταν που βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον οι φοιτητές αυτοί, οι οποίοι στη συνέχεια γίνονται καθηγητές και οι περισσότεροι από αυτούς πλέον που κάνουν μάθημα είναι πρώην φοιτητές που τελείωσαν, αποφύτησαν από αυτό το πρόγραμμα και στη συνέχεια έγιναν καθηγητές σε όλα τα πανεπιστήμια βέβαια της Ευρώπης και του κόσμου. Ένας συνάδελφος που τον πήρατε νωρίτερα συνέντευξη είναι στην Αμερική και το βρίσκουν πάντα ελκυστικό να έρθουν και να βρουν φοιτητές οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, θέλουν να συνεχίσουν να σπουδάσουν, να κάνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, είτε να σπουδάσουν, να κάνουν διδακτορικό. Να σας πω ότι οι μισοί σχεδόν από αυτούς που τελειώσαν από αυτό το πρόγραμμα, το μάστερ, συνέχισαν για διδακτορικό. Πολύ μεγάλο ποσοστό και για να καταλάβετε το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτόν με full υποτροφία από διεθνή πανεπιστήμια. Στην Αμερική είδατε, άλλος Αυστραλία, άλλος Αγγλία και ούτω καθεξής, Γερμανία.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις επίσης, γιατί το ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα σε μια άλλη συνάντηση με Ευρωπαίους συναδέλφους, που παραμένει αυτοχρηματοδοτούμενο και συνεχίζει με τέτοια επιτυχία ένα πρόγραμμα που σταμάτησε να παίρνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 2015, έχουμε φτάσει το 2020, περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, όπως ξέρετε, δεν μας έδωσε χρήματα κανένας, όλα τα χρήματα είναι αυτά που φέρνουν φοιτητές μαζί τους, αυτά τα χρήματα που φέρνουμε από ευρωπαϊκά προγράμματα που εμείς που φέρνουμε εδώ πέρα. Και αυτό το μεταπτυχιακό έχει δώσει στα Τρίκαλα πάνω από 1,5 εκατομμύριο χρήματα σε συνάλλαγμα. Όλοι αυτοί που βλέπετε εδώ πέρα, τα χρήματα που ξοδεύουν μένουν σε αυτήν εδώ την πόλη. Έτσι. Δηλαδή ο καθένας μαζί με τα δίδακτρα και τα λοιπά ξοδεύει στα 2 χρόνια σπουδών από 15 έως 20.000. Έχουν βγει πάνω από 70-80 φοιτητές ως τώρα πτυχιούχοι. Οπότε κάντε τον υπολογισμό για να δείτε χώρια τους καθηγητές, τους ξένους που έρχονται κτλ. Και σας έχω πει ότι εκτός από το βράδυ ένα δείπνο που θα μας κάνει ο Δήμαρχος απόψε, για παράδειγμα, μια ταβέρνα, κάτι άλλο δεν έχουμε πάρει ποτέ. Γι' αυτό το λόγο είχα ζητήσει να κάνουμε και διεθνές τμήμα, όχι μόνο μεταπτυχιακό. Γιατί με αυτά τα χρήματα που έρχονται, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί το κράτος από τους μισθούς, από τους φόρους που παίρνει, να πληρώσει τους καθηγητές. Δηλαδή, το 24% για παράδειγμα του ενός εκατομμύριου είναι 240.000. Αν υπολογίσετε τώρα ότι αν κάνω διεθνές τμήμα πώς πολύ παραπάνω φοιτητές έρχονται, μπορείτε να καταλάβετε ότι όλοι οι καθηγητές και πολύ περισσότεροι μπορούν να πληρώνονται από τα έσοδα που έχει το κράτος μόνο από το συνάλλαγμα το οποίο έρχεται από τους φοιτητές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα να πληρώσει, να παρέχει ευκαιρίες για σπουδές που δεν είναι μόνο οι φοιτητές οι ξένοι, γιατί είδατε ότι είχαμε και πολλούς Έλληνες φυσικά. Και αυτά τα παιδιά οι Έλληνες και αυτά διαπρέπουν στη συνέχεια, διότι τέτοιες ευκαιρίες που βρίσκουν εδώ είναι πραγματικά μοναδικές, που τους δημιουργούν άλλου είδους προσδοκίες, άλλου είδους αυτοπεποίθηση, άλλου είδους φιλοδοξίες να συνεχίσουν στη συνέχεια. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε φτιάξει μια ομάδα που το κρατάει όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε ότι έχουμε όχι μόνο στην αθλητική ψυχολογία, σε όλα τα αντικείμενα ένα κορυφαίο τμήμα. Νομίζω ότι είμαστε κορυφαίο στην Ελλάδα και διεθνώς. Παρόλο ότι έχουμε μικρό αριθμό προσωπικού, δηλαδή έχουμε 24-25 μέλη, δεν παίζει ρόλο αυτό εδώ, είμαστε μέσα στα 100-150 με καλύτερα τμήματα στον κόσμο με βάση την αξιολόγηση της Σανγκάης. Εάν δηλαδή είχαμε διπλάσιο κόσμο, αν είχαμε το διεθνές τμήμα, θα ήμασταν σίγουρα στα 20 καλύτερα του κόσμου, έτσι, και μπορεί και στα 10. Οι συμμετέχοντες πέρυσι απόλαυσαν ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική κουλτούρα και φιλοξενία. Κάθε χρόνο οι φοιτητές φεύγουν ενθουσιασμένοι από το υψηλό επίπεδο των μαθημάτων που παραδίδονται από ειδικούς του χώρου, καθώς και από την ελληνική φιλοξενία, αφού μέσα σε λίγες ημέρες έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα μετέωρα, να χορέψουν ελληνικούς χορούς και να γευτούν την ελληνική κουζίνα, καθώς και την τρικαλινή διασκέδαση. Είναι από την Ινδία και σπουδάζει εδώ στα Τρίκαλα. Ήρθε τον Σεπτέμβριο και θα είναι 2 χρόνια μαζί μας. I came to Trikala around 4-5 months ago, and this program has been so enriching because in India we don't have this program, and I'm so blessed to be part of the university, and we've organized this 1-week intensive course where students and professors from all over the world, as far as the US have come, and to be exposed to such great opportunities, I feel very blessed and lucky. Λέει ότι ήρθε από την Ινδία, είναι φοιτήτρια εδώ πέρα και εδώ είναι ένα εντατικό πρόγραμμα όπου έχουν έρθει φοιτητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο, από Αμερική, από παντού, και είναι μια μοναδική ευκαιρία και νιώθει πάρα πολύ ωραία που και χαρούμενη και τυχερή που συμμετέχει σε αυτό εδώ. Όσον αφορά το πρόγραμμα, οι εντυπώσεις της. About your
your the program. The program is supported exercise psychology so far. What are your impressions so far? Okay. So the quality. Yes. So our faculty in this university is one of the best, from Professor Papayano to Antonis. They've written so many research papers over so many topics, from self-talk to motivation. And what I love the most about this program is you have so many topics to explore. So each student can, we can choose what we want to work on, and there will be someone to guide us. So our program is one of the best. I would definitely say so. Λέει ότι είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα, one of the best in the world, you mean. Yes. Ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, γιατί έχει καθηγητές που έχουν μεγάλη διεθνή εμπειρία και ερευνητική συμμετοχή. Ανέφερε τον κύριο Χατζηγεωργιάδη, εμένα, τον Μάρη του Γούδα που είναι μέσα και κάνει μάθημα, που είναι σε διαφορετικά αντικείμενα, οπότε έχουν την ευκαιρία να πάρουν μαθήματα και γνώσεις από πολύ διαφορετικά πράγματα, οπότε είναι τυχερή γι' αυτό. So I come from one of the biggest cities in India. So the best thing for me in Trikala is it's so tiny, but everybody is so friendly. So even though I haven't been here for so long, I already feel like I'm at home. And I would really like to say that the Greeks are so welcoming. It's beautiful to be part of this town and its culture, and I love the food. Love tzatziki and gyro pita. Λέει ότι έρχεται από μια πολύ μεγάλη πόλη της Ινδίας. Which is your city? Calcutta. 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 Is από την Calcutta στην Ινδία. Which είναι 20 millions, maybe. Παραπάνω από 20 εκατομμύρια κόσμος. Οπότε τους φαίνεται πολύ μικρή η πόλη, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη και τις αρέσει πάρα πολύ οι φιλόξενοι άνθρωποι που υπάρχουν εδώ πέρα. Τα φαγητά επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Τις αρέσει ο γύρος, πίτα γύρος, τζατζίκι, το ακούσατε, και πολλά άλλα, και νιώθει πάρα πολύ ωραία. Ο Γιόν Σαρίγκ είναι... Κατάγεται από το Ισραήλ, αλλά τώρα τελειώνει διδακτορικό και είναι καθηγητής, διδάσκει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Florida State University. Υπήρξε εδώ φοιτητής για 6 μήνες σε αυτό το μεταπτυχιακό και συμμετείχε μάλιστα και στο εντατικό το πρόγραμμα που ήταν εδώ. Του άρεσε πάρα πολύ και τώρα, μετά από 4 χρόνια, ήρθε σαν καθηγητής πλέον να διδάξει εδώ, μαζί με άλλους 2 Αμερικάνους συναδέλφους που τους έφερε ο ίδιος, τους πρότεινε, και μάλιστα και με δικά τους έξοδα, που είναι μεγάλη τιμή για μας, πιστεύω τόσο μακριά και να έρθουν, για να διδάξουν και να κάνουν έρευνα, γιατί από ό,τι είδατε πριν λίγο συμμετείχε σε μια ερευνητική διαδικασία που τον βγάλαμε και θα συνεχίσει πριν. So I started in Uvascular, my master's, yeah. I don't know if you said yeah, it, yeah, yeah. And then I came here for one semester, for first time I was here was for the intensive course, and I think it was the best week in my academic career because I got to meet all the best teachers in Europe and from all over the world, and got to meet all my colleagues. And so I learned so much from that course, and I kept wanting to come back, but you know, I moved to the States and yeah. It was hard. So when I saw you guys in Germany in a conference, and that's also a very good thing with this program and like the exchange students and everything, is that you get to know everyone. So when I'm going to a conference, I literally know all the people involved. So I asked Hatzi Georgiadis if they'd like me to come and kind of like show what I'm doing, because I remember from being a student, that was kind of like the main idea of this course, intensive course, bring everyone in and kind of like show us as students what the most contemporary sports psychology work in Europe and the world. So I think he was very enthusiastic about me coming here. And I think as a teacher, it's also a great experience getting to know everyone, getting to work with some of my old professors.
Living in Trikala as a student was great. I enjoyed just everyone. Just give me a minute to translate a little bit. Yeah. Ήρθε πρώτη φορά, ήταν φοιτητής, full-time φοιτητής διετούς προγράμματος στην Φιλανδία, στη Γιουβάσκουλα, και ήρθε τότε για 6 μήνες exchange εδώ πέρα σε εμάς, στα πλαίσια του double degree που δίναμε με το Πανεπιστήμιο του Γιουβάσκουλα, because you've been a Moodus student, in the same program that we had. Yeah. Okay. And then he came, όταν ήρθε εδώ πέρα, ήταν και σε αυτό το πρόγραμμα το εντατικό που είδατε, και που είναι από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, και καθηγητές επίσης. Του άρεσε πάρα πολύ και το θυμάται σαν την καλύτερη εμπειρία που είχε ποτέ σαν φοιτητής. Και γι' αυτό το λόγο, όταν μας συνάντησε πέρσι, μάλλον το καλοκαίρι που μας πέρασε στη Γερμανία, τον Αντώνη, τον Χατζηγεωργιάδη και εμένα, συζητήσαμε αν ήθελε να έρθει σαν καθηγητής πλέον από την Αμερική, γιατί εκεί σπουδάζει τα τελευταία 4 χρόνια, τελειώνει το διδακτορικό του. Με χαρά μεγάλη τον είπαμε να έρθει, και ήρθε και αυτός και άλλοι 2 συνάδελφοί του για να διδάξουν πλέον στους φοιτητές, το οποίο σε αυτό το πρόγραμμα που το θεωρεί ένα από τα πιο καλά στον κλάδο, στον τομέα μας διεθνώς. Και φυσικά γνωρίζει και τα Τρίκαλα και τις εμπειρίες του από εκεί, που μπορεί να σας πει 2 πράγματα. So, a little bit more about studying in here. I think that it gave me a lot of advantage coming to the PhD right after that, because over here I got the idea for my thesis, and with the help of the professors, we kind of shaped it into a very nice project. And that impressed my PhD advisor, supervisor in America. So once he saw the work I was doing, he accepted me. And I think it's mainly thanks to studying here and the advice I got from all the supervisors in here and in Finland. So I think like doing this master's program in sports psychology was the best decision I could make in order to progress to a PhD. Λέει ότι ήταν η καλύτερη εμπειρία και η καλύτερη απόφαση που έκανε για να συνεχίσει στο διδακτορικό στη συνέχεια, και που ήρθε εδώ, διότι όταν ήρθε εδώ συγκεκριμενοποίησε ακριβώς μέσα από τη δουλειά που έκανε την ερευνητική, τι ακριβώς project ήθελε να κάνει στη συνέχεια για το διδακτορικό του, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό και εντυπωσίασε τον καθηγητή του στην Αμερική, όπου στη συνέχεια πήγε, και τον φυσικά του προσέφερε χρηματοδότηση, γιατί τον πληρώνουν τώρα στην Αμερική σαν ερευνητή καθηγητή, για να κάνει αυτό την έρευνα σε επίπεδο διδακτορικό, και όπου τελειώνει τώρα. Και γι' αυτό λέω ότι ήταν πάρα πολύ καλή σκέψη και απόφαση να κάνεις αυτό το μάστερ και να έρθει και όλα να δουλέψει μαζί μας εδώ πέρα. And something for Trikala? Oh yeah, definitely. So I think living in Trikala, as I said, was one of, if not the best time I had during my academic career, let's call it career. People are so welcoming, both the staff and the students and the people in the city. I think I told you yesterday, like, I'm meeting old friends that I haven't seen in 4 years, and like we made so many friendships with people from the program, outside the program. Food is great, music is great, everything is great. I really wanted to come to the intensive course, and part of it was visiting Trikala again. My American friends that came with me kept hearing about Trikala. I told them, you never experience something like it. So. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι είναι τόσο πολύ του έμειναν οι εντυπώσεις που το έλεγε συνέχεια στην Αμερική στους Αμερικάνους φίλους του που ήρθαν τελικά Τρίκαλα, και στο τέλος τους έπεισε να έρθουν, που άκουγε συνέχεια για τα Τρίκαλα, να έρθουν όλοι μαζί στα Τρίκαλα. Γιατί και η μουσική και το φαγητό, πολύ φιλόξενοι άνθρωποι που είναι στην πόλη, αλλά και φιλόξενοι και εμείς, και πολύ καλές σχέσεις που έχει με εμάς και με όλο το προσωπικό, συναδέλφους εδώ πέρα, σχέσεις φιλίας που έχει. Ήταν πολύ σημαντικό για αυτόν να έρθει ξανά, να μας δει, να δουλέψει και να κάνει και την έρευνα τώρα, because now you are doing also a research project with us. Yes. And just
Just to say this as the last word and finish. Κάνει ένα ερευνητικό πρόγραμμα μαζί μας, συνεργάζεται. So this will be an international project now, isn't it? Can you say a few things about that? Yes. So the project with new technologies. Yes. So we're using the technology I brought with me from the US, which is an eye tracking technology. Basically, it helps us to detect what athletes or participants are focusing on in every given moment, which we found is very important for decision-making process while performing sport tasks. In this case, it's a shooting. So combined with the great work this university is doing about self-talk, we want to see the effect of self-talk on those perceptual cognitive elements of performance. So we're combining the interventions that come out of Tricala mainly with the technology I brought from the States, and this allows us to kind of like get into more depth about the importance of those interventions. Έφερε μαζί του νέα όργανα κρυβά υψηλής τεχνολογίας από Ηνωμένες Πολιτείες που πιάνουν κίνηση ματιού, έχει να κάνει με την προσοχή που κινείται, που βλέπει ο κάθε αθλητής την ώρα που παίζει. Τώρα κάνουν ένα πείραμα στο shooting, στην σκοποβολή, και αυτό το συνδυάζουν με έρευνα δικιά μας που έχουμε κάνει στην αυτομιλία, η οποία αυτομιλία είναι όταν σκέψεις και που έχουμε και ομιλία που κάνουμε στον εαυτό μας, η οποία επηρεάζει τη σκέψη μας, την προσοχή μας, που την κατευθύνουμε και την απόδοσή μας στη συνέχεια. Έτσι, πολύ περιγραφικά να σας το πω. Το πρόγραμμα είναι μια συνδιοργάνωση των Δημοτρικείων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, του Δικτύου Αθλητικής Ψυχολογίας, καθώς και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.